Τι θα γίνει τώρα? Ο δούλος πάει πίσω και λέει στον αμφιτρίωνα ότι ένας δούλος που τον λέγανε Σωσία δεν τον άφησε να μπει στο σπίτι. Ο αμφιτρίωνας βέβαια δεν τον πιστεύει. Ψεύτη, του λέει, ούτε που πλησίασε στο σπίτι ποτέ σου. Αυτό είναι. Θα μπερδευτούν τόσο οι δυο τους και όλη η οικογένεια θα γίνει τέτοιο κουβάρι που δεν θα ξέρουν που βρίσκονται. Και ύστερα, όταν ο μπαμπάς τελειώσει τις δουλειές του, θα αποκαλύψουμε σε όλους το μυστικό. Ο Δίας βέβαια θα φροντίσει ώστε ο σύζυγος και η σύζυγος να φιληθούν και να συγχωρέσουν ένα τον άλλο και έτσι όλα να τελειώσουν καλά. Στην αρχή, όπως είναι φυσικό, ο αμφιτρίων θα της τα ψάλει της γυναίκας του και θα ακούσει μπόλικα η κακομοίρα. Αλλά στο τέλος ο Δίας θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους και θα κατευνάσει τα πνεύματα. Α, ακόμη κάτι. Ξέχασα να σας πω ότι σήμερα η Αλκμίνη θα φέρει στον κόσμο δίδυμα. Δύο γιους. Ο ένας είναι παιδί του αμφιτρίωνα, 9 μηνών. Ο άλλος του Δία, μόλις 7. Έτσι, ο ένας θα είναι μεγαλύτερος και ο άλλος σπουδαιότερος. Ελπίζω να καταλάβατε. Από λεπτότητα προς την Αλκμίνη, ο Δίας κανόνισε να γεννήσει και τα δυο της τα παιδιά συγχρόνως. Και για να μην παιδευτεί και για να μην εκτεθεί καημένη. Βέβαια, ο αμφιτρίων θα πρέπει να τα μάθει όλα, όπως σας είπα. Αλλά δεν έχει και μεγάλη σημασία. Η Αλκμίνη πάντως δεν θα κατηγορηθεί. Έτσι είναι το σωστό. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να υποφέρουν οι θνητοί για τα δικά μας τα καπρίτσια. Α, με συγχωρείτε, κάποιος είναι στην πόρτα. Ναι, ναι, αυτή είναι. Ο αντιαμφιτρίων και η γοητευτική του σύζυγος. Αντίο, αγαπημένη. Πρόσεχε τον εαυτό σου και όλα. Δεν μπορείς να κάνεις απερισκεψίες τώρα που πλησιάζει η ώρα σου. Λυπάμαι που πρέπει να ξαναφύγω, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου. Είναι τόσο απαραίτητο να φύγεις αμέσως. Θα προτιμούσα βέβαια, αγαπημένη, να μείνω σπίτι μαζί σου, αλλά ένας αρχηγός δεν μπορεί να αφήσει τους άντρες του να κάνουν το κεφαλιού τους. Τίποτα δεν γίνεται σωστό και πολλά γίνονται στραβά. Πανούργε γέρο, δεν είναι πατέρας μου χωρίς λόγο. Κοίτα πως την παίζει. Φαίνεται ότι η γυναίκα σου δεν έχει και πολύ σημασία για σένα. Δεν σου φτάνει που είσαι η πιο ακριβή γυναίκα στον κόσμο για μένα? Φρόνημα γέρο, κάποιος μπορεί να σε παρακολουθεί από εκεί πάνω. Αν ανακαλύψει η ήρα τι σκαρώνεις εδώ κάτω, θα εύχεσαι να σου να στα αλήθεια, ο αμφιτρίωνας. Πόσο μπορούν να παρηγορήσουν τα λόγια? Έφτασες τα μεσάνυχτα και τώρα φεύγεις πάλι. Ούτε που πρόλαβες να με ζεστάνεις. Τι θέλεις, να είμαι ευχαριστημένη? Εδώ τώρα μπορώ να πω και κανένα κολακευτικό λόγο για τον πατέρα μου σαν καλός λακές. Μπορώ να πάρω όρκο, κυρία, ότι δεν υπάρχει θνητό σύζυγο στον κόσμο που να λατρεύει τη γυναίκα του όσο πάθος τρέφει για σας ο κύριός μου. Είσαι εδώ, παλιά μασκαρά? Ποιος σου είπε να ανακατευτείς? Κράτα το στόμα σου κλειστό, αλλιώς θα αισθανθείς τούτο το ραβδί στη ράχη σου. Ήσυχα, παρακαλώ, ήσυχα. Ακόμα μια λέξη να πεις. Οχ, για λακές δεν τα καταφέρνω. Τι έλεγες, αγαπημένη μου? Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μη θυμώνεις μαζί μου. Στην πραγματικότητα δεν έπρεπε να ήμουν εδώ. Κατάφερα και τόσκασα για να περάσω λίγες στιγμές μαζί σου και για να είμαι ο πρώτος που θα σου διηγηθεί τα κατορθώματά μου για χάρη της πατρίδας μας. Και στα διηγήθηκα, έτσι δεν είναι? Όλα. Αυτό δεν δείχνει πόσο σ' αγαπώ? Σας είπα ότι ξέρει να την καταφέρνει, δεν σας το είπα? Τώρα πρέπει να γυρίσω στα κλεφτά πριν καταλάβουν ότι λείπω. Θα πούν τότε πως βάζω τη γυναίκα μου πάνω από το καθήκον μου. Και ότι αφήνεις τη γυναίκα σου να κλαίει. Έλα τώρα, μη χαλάς τα ωραία σου ματάκια. Θα γυρίσω πολύ γρήγορα. Και το γρήγορα πολύ μακριά είναι. Είναι φοβερό να πρέπει να φύγω και να σε αφήσω. Προπάντων, όταν φεύγεις την ίδια νύχτα που ήρθες. Άφησε με, αγαπημένη μου, πρέπει να φύγω. Θέλω να έχω βγει από την πόλη πριν ξημερώσει. Κοίτα, θέλω να στο δώσω αυτό. Είναι ένα δώρο που μου κάνανε για την Ανδρία μου. Είναι το τάσι από που έπινε ο Πτερέλας. Εγώ ίδιος τον σκότωσα. Είναι δικό σου, Αλκμίνη. Αγάπη μου, πόσο καλός είσαι πάντα. Μα είναι τρέλα. Ένα δώρο τρέλα από έναν άντρα τρέλα. Τώρα πρέπει να πεις όχι. Είναι ένα δώρο τρέλα για μια γυναίκα τρέλα. Εσύ είσαι πάλι. Χάσω από τα μάτια μου, πανούκλα. Σε παρακαλώ, αμφιτρίο, να μην θυμώνεις με τον καημένο το Σωσία που τόσο μ' αγαπάει. Καλά, καλά. Γίνεται θηρίο μοναχόταν, ερωτεύεται. Εντάξει λοιπόν. Ναι, μόνο αγάπαμε. Κοντά ή μακριά αγάπαμε, όπως κι εγώ σ' αγαπώ πάντα. Έρχεται η αυγή, κύριε. Πρέπει να φεύγουμε. Προχώρα, Σωσία, τώρα έρχομαι κι εγώ. Εντάξει λοιπόν. Εντάξει, να γυρίσεις γρήγορα. Μπορεί να έρθω και γρηγορότερα από ό,τι νομίζεις. Θάρρος, μωρό μου. Ευχαριστώ, νύχτα, που αργοπόρησες για χάρη μου.
Μπορείς τώρα να αφήσεις την ημέρα να αναλάβει η υπηρεσία. Και σε παρακαλώ να είναι μια ωραία μέρα για την ανθρωπότητα. Θα είναι μόνο λίγο μικρότερη από τις συνηθισμένες, επειδή η νύχτα ήταν ασυνήθιστα μεγάλη. Εμπρός ημέρα! Πού είναι αυτός ο άνθρωπος? Προχώρα! Έρχομαι, κύριε, έρχομαι. Είσαι ένας τέλειος απατεώνας. Αυτό είσαι. Εγώ, κύριε. Γιατί μου αραδιάζεις ένα σωρό παραμύθια που ούτε ήταν, ούτε είναι, ούτε θα είναι αληθινά ποτέ? Ούτε μπόρεσες ποτέ σου να πιστέψεις κανέναν, ούτε και που θα πιστέψεις ποτέ σου. Τι εννοείς? Θέλεις να σου κόψω τη γλώσσα? Και γιατί όχι, κτήμα σου δεν είμαι. Ό,τι θέλεις με κάνεις. Εν τω μεταξύ όμως θα λέω αυτά που γίνανε εδώ μέσα και δεν μπορείς να με σταματήσεις. Βλάκα. Επιμένεις δηλαδή ότι ενώ στέκεσαι εδώ, βρίσκεσαι συγχρόνως και εκεί μέσα? Ακριβώς. Ο Θεός ξέρει τι θα σε κάνω. Εσύ να αποφασίσεις, μια και είσαι ο ιδιοκτήτης. Τον κύριό σου κοροϊδεύεις, χαμένο κορμί. Έχεις και μούτρα να μου λες πράγματα που κανείς δεν έχει ποτέ δει, ούτε θα δει ποτέ σε αυτή τη γη. Ένας άνθρωπος σε δυο μεριές συγχρόνως. Εγώ αναφέρω μόνο γεγονότα, κύριε. Που να σε κατακεραυνώσει ο Δίας. Ελπίζω να μην σου έκανα κανένα κακό, κύριε. Μου κάνες κακό? Ή που κάθεσαι και μου λες άλλα αντάλλων? Εγώ, κύριε, λέω μόνο την καθαρή αλήθεια. Αυτό σίγουρα είναι μεθυσμένος. Μακάρι να ήμουν. Τι μακάρι, σου λέω πως είσαι. Αλήθεια. Πού πήγες και έπινες? Πουθενά. Δεν καταλαβαίνω τι έπαθες. Μα το είπα 10 φορές, κύριε. Είμαι μέσα εκεί. Δηλαδή στο σπίτι μας. Και είμαι και εδώ έξω μαζί σου. Εγώ ο Σωσίας μέσα εκεί, έξω εδώ. Ω, κύριε, δεν εξηγούμε καλά λοιπόν? Άντε φύγε από εδώ. Να φύγω, γιατί? Είσαι επικίνδυνος να τριγυρνάς. Γιατί το λες αυτό, αφεντικό? Αισθάνομαι πολύ καλά, ευχαριστώ. Αλήθεια, είμαι μια χαρά, κύριε. Δεν θα αισθάνεσαι και τόσο καλά όταν σε παραλάβω μόλις φτάσουμε σπίτι. Αν φτάσουμε ποτέ. Έλα τώρα, προχώρα. Να μου λέει εμένα τέτοια παραμύθια. Να έρχεται εδώ και να με κάνει ρεντίκολο. Αντί να εκτελέσει τις διαταγές μου. Να σκαρώνει ένα σωρό ανοησίες που δεν ξανακούστηκαν ποτέ. Ούτε μπορούν να συμβούν. Παλιωτόμαρο. Η ράχη σου θα καταλάβει τι σημαίνουν όλες αυτές οι ψευτιές. Αχ, κύριε, είναι αποκαρδιωτικό. Αν ένας τίμιος δούλος δεν μπορεί να πει στον κύριό του την αλήθεια χωρίς να τις πάει, γιατί λέει ψέματα? Μα για το όνομα του Θεού. Πες μου, πείσε με. Απόδειξε το. Πώς είναι δυνατό να είσαι εδώ έξω και εκεί μέσα συγχρόνως? Εμπρός, εμπρός, λέγε. Αφού έτσι είναι, κύριε. Το παραδέχομαι ότι είναι περίεργο. Εγώ ο ίδιος δεν το καταλαβαίνω περισσότερο από σένα, κύριε. Δεν καταλαβαίνεις? Όχι, δεν καταλαβαίνω. Ούτε εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω τα ίδια μου τα μάτια. Μα το Θεό δεν μπορούσα, ώσπου ο Σωσίας εκεί μέσα με έπεισε. Μου διηγήθηκε όλα όσα έγιναν στη μάχη με την παραμικρή λεπτομέρεια. Όλα σωστά, κύριε. Και έχει και τη μορφή μου, όχι μόνο το όνομά μου. Φτιστός εγώ. Είμαστε σαν δυο σταγόνες νερό, εγώ και εκείνος εκεί μέσα. Θυμάσαι που με έστειλες από το λιμάνι πριν ξημερώσει? Λοιπόν. Στεκόμουν μπρος στο σπίτι, πριν φτάσω στο σπίτι. Θεοί και δαίμονες, άνθρωπε μου, μη λες παλαβομάρες. Είσαι τρελός? Λες. Κάποιος διάβολος τον έβαλε στο χέρι από χτες το βράδυ που έχω να τον δω. Αυτό πολύ σωστό, και έχει και πολύ βαρύ χέρι. Τι? Ποιος σου επιτέθηκε? Εγώ, ο Σωσίας εκεί μέσα. Στάσου, στάσου. Μια στιγμή να απαντάς μόνο στις ερωτήσεις μου. Τίποτα άλλο. Ποιος είναι αυτός ο Σωσίας? Ο δούλος ο Σωσίας, κύριε. Ουδέποτε είχα πάνω από ένα δούλο Σωσία. Και αυτός μπορούσε να λείπει. Εδώ είναι που κάνεις λάθος, κύριε. Στοιχηματίζω ό,τι θέλεις, ότι μόλις ανοίξεις την πόρτα θα βρεις κι άλλον ένα δούλο Σωσία. Γιο του πατέρα μου του Δάβιου. Ίδια ηλικία με μένα, ίδια φάτσα, όλα ίδια. Υπάρχει μια εξήγηση, κύριε. Απέκτησες δίδυμα. Απίστευτο. Είδες τη γυναίκα μου? Δεν μπόρεσα να μπω στο σπίτι καθόλου. Ποιος εμπόδισε? Αυτός ο Σωσίας που σου έλεγα. Αυτός που με έδιρε. Ποιος Σωσίας ήταν αυτός? Εγώ υποθέτω. Μα τι ωφελεί τώρα. Πες μου, κοιμόσουνα όλο αυτό τον καιρό? Κοιμόμουνα.
Δεν έκλεισα μάτι, κύριε. Μπορεί να ονειρεύτηκες ότι είδες έναν άλλον. Δεν κοιμάμαι εγώ, κύριε, όταν είμαι εν υπηρεσία. Ήμουν αξυπηγητός όταν τον είδα, όσο και τώρα που σε κοιτάζω. Είμαι αξυπηγητός τώρα που σου μιλάω, ήμουν αξυπηγητός όταν με έδερνε. Και εκείνος το ίδιο δεν φαινόταν διόλου νισταγμένος. Εκείνος, ποιος? Να χαρίσω ότι θέλεις εγώ, εκείνος ο Σωσίας. Δεν στα εξηγήσα, δεν καταλαβαίνεις. Τέτοιες ανοησίες κανείς δεν θα μπορούσε να τις καταλάβει. Θα καταλάβεις μόλις συναντήσεις τον Σωσία. Πάμε λοιπόν, πάμε. Πρέπει να βρούμε την άκρη. Έφερες όλα τα πράγματα από το καράβι? Κοίταξα για όλα, κύριε. Ας ελπίσουμε ότι αυτά που είδες δεν ήταν αληθινά. Επιτέλους φτάσαμε. Μαστάσου, να την η Αλκμίνη στην πόρτα. Κάθε φορά στο μονοπάτι της ζωής τη χαρά με πόσους πόνους την πληρώνουμε. Τέτοια είναι η μοίρα μας εμάς των ταλέπορων θνητών. Δεν υπάρχει χαρά χωρίς τη λύπη της. Αυτός είναι ο νόμος των ουρανών. Και όσο μεγαλύτερη νιώθουμε χαρά, τόσο μεγαλύτερη η λύπη της. Αυτός είναι ο νόμος των ουρανών. Και όσο μεγαλύτερη νιώθουμε χαρά, τόσο μεγαλύτερη η λύπη που ακολουθεί. Ναι, έτσι είναι, το ξέρω. Το ξέρω καλά. Έρχεται σπίτι κοντά μου, λίγες σύντομες ώρες ευτυχίας με τον άντρα μου, μια νύχτα και αυτή όχι ολόκληρη, και πριν ακόμα έρθει η αυγή πρέπει να φύγει. Μένω μόνη, χωρίς εκείνον που πάνω απ' όλα αγαπώ στον κόσμο. Μεγάλη ήταν η χαρά μου βλέποντάς τον να γυρίζει, αλλά πόσο μεγαλύτερος ο πόνος τώρα που τον χωρίστηκα. Υπάρχει όμως μια παρηγορία. Η χαρά να γυρίζει σπίτι ήρωας, κατακτητής, και όλοι να τον θαυμάζουν. Αισθάνομαι ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να τον αφήνω να φεύγει όταν έχει έρθει έτσι δοξασμένος. Μπορώ να φανώ γενναία. Μπορώ να αντέξω στο χωρισμό. Μπορώ, αν η ανταμοιβή μου είναι να δω τον άντρα μου να τον ζητογραυγάζουν νικητή, στεφανωμένο με δάφνες, θριαμβευτή. Αυτό μου αρκεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από την ανδρεία. Η ανδρεία είναι το παν. Η ανδρεία προστατεύει τη ζωή μας, τη λευτεριά μας, την υγεία μας, τον πλούτο, το σπίτι μας, την οικογένεια, τη φυλή μας. Η ανδρεία είναι το παν. Και όποιος έχει την ανδρεία, έχει το παν. Μα το Δία μ' αγαπάει, μ' αγαπάει. Ας είναι ευλογημένη. Κι εγώ την αγαπάω. Θα πηδήξει από τη χαρά μόλις με δει που γύρισα σπίτι. Ιδίως ύστερα από το ανδραγάθημά μου. Κανείς δεν πίστευε πως θα το κατορθώναμε. Τους κατατροπώσαμε. Τους εκμηδενήσαμε από τον πρώτο γύρο. Χάρη στη δική μας έμπνευση και καθοδήγηση. Μα το Δία θα καταχαρεί που θα με δει. Κι εγώ ξέρω κάποιον άλλον που πολύ θα χαρεί να με δει, τολμώ να πω. Ο άντρας μου είναι. Ακολούθησε με Σωσία. Πώς και γύρισε πίσω, αφού μου είχε πει πως δεν μπορεί να μείνει ούτε λεπτό παραπάνω. Μήπως ήθελε να με φνιδιάσει για να βεβαιωθεί αν πραγματικά μου λείπει. Τι να κάνουμε, σπίτι του είναι. Μπορεί να έρχεται όποτε θέλει. Κύριε, λέω καλύτερα να γυρίσουμε στο καράβι. Στο καράβι, γιατί? Δεν φαίνεται να μας περιμένουν για φαγητό εδώ. Τι στο διάβολο μου τσαμπουνάς? Αργήσαμε να φτάσουμε. Γιατί αργήσαμε? Η κυρά φαίνεται ότι έχει γευματίσει. Είναι γιατί πλησιάζει η ώρα της. Ήξερα βέβαια ότι ήταν έγκυος όταν φύγαμε. Τόσο το χειρότερο για μένα. Γιατί για σένα? Γύρισα πάνω στην ώρα να πλύνω το μωρό, κύριε. Κλείσαν οι 9 μήνες, έτσι. Μην πανικοβάλλεσαι. Εγώ πανικοβάλλομαι. Είμαι ενθουσιασμένος. Δώσε μου ένα κουβά στο χέρι και θα δεις αν μείνει σταγόνα νερό στο πηγάδι. Μη στενοχωριέσαι. Θα βρούμε κάποιον άλλον για αυτή τη δουλειά. Έλα, πάμε. Πρέπει, μου φαίνεται, να πάω να τον καλωσορίσω. Αμφιτρίων. Με χαρά ο Αμφιτρίων χαιρετίζει τη γυναίκα που τόσον καιρό λακταρούσε να ξαναδεί. Τη σύζυγό του. Που αντάξιά της δεν είναι καμιά σύζυγο στη Θήβα. Τη σύζυγο που όλοι οι άνδρες των Θηβών επαινούν για την αρετή της. Είσαι καλά? Χαίρεσαι που με βλέπεις? Αν κρίνει κανείς από τα μούτρα της, χαίρεται σαν να ξαναβρήκε ένα χαμένο σκύλο. Φαίνεσαι περίφημα, αγάπη μου. Χαίρομαι που σε βρίσκω τόσο καλά. Τι αστείο είναι αυτό, για το όνομα του Θεού. Τι είναι όλα αυτά τα λογίδρια, σαν άφτασες μόλις τώρα στο σπίτι, ενώ μόλις τώρα χωριστήκαμε. Μα σήμερα σε βλέπω για πρώτη φορά. Καθόλου. Γιατί τ' αρνιέσαι? Δεν συνηθίζω να λέω ψέματα. Κρίμα, φαίνεται πως άλλαξες συνήθειες. Αμφιβάλλεις για μένα? Γιατί γύρισες τόσο γρήγορα? Μόλις τώρα μου έλεγες ότι πρέπει να επιστρέψεις το καθήκον σου. Τι συνέβη? Τίποτα κακή ιονή ή χάλασε ο καιρός? Μόλις τώρα. Τόσο γρήγορα. Μα τι εννοείς? Ξέρεις πολύ καλά. Μόλις τώρα, εδώ και λίγο. Δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάς. Πόσο πριν
Είναι αυτό το μόλις τώρα? Σαν να μην ήξερες. Μάντεψε λοιπόν με τη σειρά σου, μετά τα δικά σου ενίγματα, να μου λες ότι μόλις έφτασες αφού μόλις έφυγες. Τρελάθηκε αυτή. Ένα συχνάκος θα τη συνεφέρει. Τι ονειρεύεται με ανοιχτά μάτια? Τα μάτια μου είναι και παρά είναι ανοιχτά. Και μπορώ να σου πω τι είδα. Εσένα και αυτόν σήμερα το πρωί, μόλις τώρα. Πού μας είδες? Εδώ βέβαια, σε αυτό το σπίτι, στο σπίτι σου. Αδύνατον! Βασταγερά αφεντικό, μπορεί το καράβι μας να αρμένισε το δρόμο και να μας έφερε εδώ κοιμισμένους. Δεν την πιστεύεις αυτή τη γυναίκα, ελπίζω? Ναι, αλλά ξέρεις, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Αν κάνεις πως πειράζεις αυτές τις γυναίκες όταν βρίσκονται σε έκσταση, μπορεί να τρελαθούν τελείως και να σε κάνουν κομματάκια. Αν τις καλοπιάσεις, μπορεί να την γλιτώσεις μόνο με κανένα μαυρισμένο μάτι. Θα δεις πως θα την πιάσω ματωδία, αν είναι να με υποδέχεται έτσι όταν γυρίζω σπίτι. Μην παίζεις με τη φωτιά. Σιωπή! Αλκμίνη, για εξήγησέ μου κάτι. Τι, αγάπη μου? Τι ανόητο παιχνίδι είναι αυτό? Ή μήπως έχεις τίποτα εναντίον μου? Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνεις τη γυναίκα σου τέτοια ερώτηση. Τι σου συμβαίνει? Άλλες φορές με υποδεχόσουν πάντα σαν μια αφοσιωμένη σύζυγος. Σήμερα φαίνεσαι διαφορετική. Μα πού να πάρει ευχή? Δεν σε καλωσόρισα χθες το βράδυ σε τούτη ακριβώς την πόρτα. Δεν σε ρώτησα πως είσαι. Δεν πήρα το χέρι σου και δεν σε φίλησα. Α? Αυτά έγιναν χθες, κυρία. Και βέβαια. Και ήσουν και εσύ παρόν. Κυρία, ήλπιζα ότι η κυρία σου επρόκειτο να γίνει μητέρα ενός γιου. Αλλά φοβάμαι ότι είναι κάτι άλλο. Τι? Η μήτρη πάσης κακίας της έστριψε, κύριε. Δεν είμαι τίποτα τέτοιο. Και αν θέλει ο Θεός, σύντομα θα είμαι μια ευτυχισμένη μητέρα. Και εσύ, μάντη κακών, γρήγορα θα λάβεις αυτό που σου αξίζει χωρίς κρατήσεις, αν ο κυριός σου ξέρει τη δουλειά του. Αντί να αναμασάει τα ίδια και τα ίδια, δεν της δίνουμε να μασίσει κανένα μαξιλάρι, να είναι και έτοιμη για ξάπλωμα. Είπες, χρυσή μου, ότι με είδες χτες εδώ? Για εκατοστή φορά, ναι. Ονειρευόσουνα ίσως? Όχι, ήμουν ξυπνητή. Είμαστε και οι δυο. Μα είναι φοβερό. Σωσία! Τι συμβαίνει, κύριε? Η γυναίκα μου δεν έχει ζώα στα σφρένα σου. Δεν είναι τίποτα, λιγάκι πικρή χολή, κύριε. Πάντα έχει κακή επίδραση απάνω τους. Πότε αισθάνθηκες τα πρώτα συμπτώματα, γυναίκα? Ουρανέ, λυπήσου μας. Είμαι πολύ καλά και στο μυαλό και στην υγεία. Τότε γιατί επιμένεις ότι με είδες χθες? Μόλις χθες το βράδυ αράξαμε. Δειπνήσαμε όλοι μαζί και πέρασα τη νύχτα ήσυχα στο πλοίο. Έχω να πατήσω σε αυτό το σπίτι από τότε που μαζί με το στρατό μου μπαρκάρισα για να πολεμήσω τους τηλεβόηους και να τους νικήσω. Ω, ανοησίες και σαχλαμάρες. Δείπνησες μαζί μου και μετά πέσαμε να κοιμηθούμε. Δεν συνηθίζω να λέω ψέματα. Κατά γενικών κανόνα, ίσως. Αλλά αυτό όχι. Αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Τα χαράματα γύρισες πίσω στους άντρες σου. Εγώ? Έτσι το θυμάται, κύριε. Σου λέει τον γυρό της, δεν βλέπεις? Ξέρετε, κυρία, όταν ξυπνήσατε θα έπρεπε να κάνετε μια προσευχή με λιβάνι και λίγο αλατάκι στο Δία, το δημιουργό των μυστηρίων. Γκρεμίσω από εδώ. Ήταν το καλύτερο που είχατε να κάνετε, αλήθεια. Θα τον αφήσει λοιπόν να μου μιλάει έτσι? Πάψε εσύ. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Σε άφησα σήμερα τα χαράματα. Εσύ θα σου να βέβαια. Ποιος άλλος θα μπορούσε να μου διηγηθεί όλα όσα έγιναν στη μάχη? Τα ξέρεις και αυτά? Με κάθε λεπτομέρεια. Πώς κατέλαβες τη μεγάλη πόλη και πώς σκότωσες το Πτερέλα με τα ίδια σου τα χέρια. Και στα είπα εγώ αυτά? Εσύ μου τα έπες ακριβώς εδώ. Και αυτός ο Σωσίας ήταν παρόν. Σωσία? Μ' άκουσες να τα διηγούμε αυτά τις 12 τελευταίες ώρες? Πού μπορούσα να σας ακούσω, κύριε? Ρώτα τι, εκείνη ξέρει. Έλα εδώ, Σωσία. Έλα εδώ, κοίταξε με στα μάτια. Κοιτάω. Θέλω να μου πεις μόνο την αλήθεια. Άσχετα με το τι λέω εγώ. Με άκουσες, ναι ή όχι, να λέω στη γυναίκα μου αυτά που λέει ότι της είπα? Για το όνομα του Θεού, σου στρίψα και σένα και μου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις, κυρίε. Και εγώ σαν και σένα πρώτη φορά δεν τη βλέπω. Τα άκουσες, Αλκμίνη? Άκουσα όλες τις ψευτιές που αράδιασε. Δεν πιστεύεις αυτόν? Αλλά ούτε και τον άντρα σου? Πιστεύω μόνο τα μάτια μου και επιμένω πως όλα έγιναν όπως τα είπα. Επιμένεις ακόμα ότι ήρθε εδώ εχθές? Αρνείσαι ακόμα ότι έφυγε σήμερα το πρωί? Και βέβαια το αρνιέμαι. Μόλις αυτή τη στιγμή πρωτόφτασα στο σπίτι. Και αρνιέσαι ότι μου χάρισες το χρυσό τάση σήμερα το πρωί? Αυτό που σου δώσαν για τις υπηρεσίες σου στην πατρίδα. Ουράνιοι θεοί! Ποτέ δεν σου το έδωσα. Ούτε σου μίλησα ποτέ γι' αυτό. Είχα και έχω στα αλήθεια σκοπό να στο δώσω. Ποιος διάβολος το είπε? Εσύ, χρυσέ μου, και μου το έδωσες με τα ίδια σου τα χέρια. Μια στιγμή, για το όνομα των θεών. Σωσία, ναι. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Πώς μπορεί η γυναίκα μου να ξέρει ότι μου χάρισαν ένα χρυσό τάση?
Είσαι σίγουρος ότι δεν την είδες πριν και δεν της τα είπες? Ορκίζομαι ότι ποτέ δεν της είπα τίποτα, κύριε. Δεν την έχω ξαναδεί εκτός τώρα μαζί σου για πρώτη φορά. Καλά, 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 καλά. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Θέλεις να δεις το Τάση? Πολύ θα το ήθελα. Θα το δεις. Θεσσάλα, φέρε το Τάση εδώ, σε παρακαλώ. Εκείνο που μου έδωσε ο άντρας μου σήμερα το πρωί. Σωσία. Μάλιστα. Έλα από εδώ. Αν έχει το Τάση, θα μας αποστομώσει. Μα είναι αδυνατόν. Το έχω εδώ στο κουτί του κλεισμένο με τη σφραγίδα σου. Είναι η σφραγίδα άθικτη? Να, κοίτα και μόνο σου. Ναι, 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 ναι. Αυτή είναι η σφραγίδα μου. Πρέπει να την εξετάσει γιατρός τη γυναίκα σου, κύριε. Μα την πίστη μου πρέπει. Τα έχει σίγουρα χαμένα. Ορίστε. Ικανοποιήθηκες τώρα? Για να το δω. Ναι, δες το. Και αρνήσου την ίδια σου την πράξη αν μπορείς. Αν αυτό δεν σε πείσει, τίποτα δεν μπορεί. Είναι ή δεν είναι το Τάση σου αυτό? Βία. Βία. Είναι το Τάση μου, χωρίς καμιά αμφιβολία. Σωσία, θα τρελαθώ. Να πέσω ξερός αν το Τάση δεν είναι στο κουτί του, κύριε. Τότε η γυναίκα σου θα είναι η μεγαλύτερη φαντασιόπληκτη του κόσμου. Άνοιξε το κουτί, άνοιξε το κουτί, εμπρός, άνοιξε το. Μα είναι γελίο, κύριε. Η σφραγίδα δεν είναι σπασμένη, όλα είναι εντάξει. Ορίστε. Ξέρεις κάτι, κύριε? Εσύ έχεις το δίδυμό σου αμφιτρίωνα και εγώ το δίδυμό μου Σωσία. Αν και το Τάση έχει το δίδυμό του Τάση, θα πει πως όλοι μας τα βλέπουμε διπλά. Άνοιξε, άνοιξε, άνοιξε και θα δούμε. Σε παρακαλώ να βεβαιωθείς για τη σφραγίδα πρώτα. Δεν θέλω να βρεθώ μπερδεμένος. Καλά, 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 άνοιξε το, άνοιξε το. Αυτή η γυναίκα θα μας τρελάνει όλους. Από πού νομίζεις θα το έπαιρνα, αν δεν μου το έχεις δώσει εσύ? Αυτό ακριβώς προσπαθώ να βρω. Ω, Δία. Λοιπόν. Εξαφανίστηκε. Τι? Το κουτί είναι άδειο. Αν το Τάση δεν είναι εδώ, χάθηκες, κακομοίρη μου. Μα είναι εδώ. Τότε, ποιος το έδωσε? Αλκμίνη, κοίταξέ με καλά και πες μου ποιος το έδωσε. Αυτός εκεί, ο Σωσίας μου το έδωσε. Να τα είδες. Τα ρίχνουν απάνω μου ως συνήθως. Είναι φανερό ότι τρύπωσες εδώ χθες τη νύχτα από την πίσω πόρτα, έβγαλες το Τάση, τις το έδωσες, ξανασφράγισες το κουτί και γλίστρισες πάλι στο πλοίο. Ω Θεή, είσαι τώρα κι εσύ με το μέρος της? Αλκμίνη, Αλκμίνη, ήρθαμε εδώ εκτές, έτσι? Ήρθατε χτες εδώ. Με χαιρέτησες εδώ έξω. Σε χαιρέτησα κι εγώ. Σε φίλησα. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα φιλιά που ακούω. Συνέχισε. Έκανες μπάνιο. Έκανα μπάνιο. Και έπειτα? Έπειτα καθίσαμε να δειπνίσουμε. Πλησιάζουμε στο ενδιαφέρον σημείο. Ρώτα την τι έγινε μετά. Εσύ να πάψεις. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έγινε μετά? Φάγαμε. Κι οι δυο μας. Στο ανάκλυντρο μαζί. Στο ίδιο ανάκλυντρο? Στο ίδιο ανάκλυντρο. Απερισκεψία. Θα την αφήσεις να τελειώσει την ιστορία? Μάλιστα. Λοιπόν, φάγαμε. Μετά τι κάναμε? Μου είπες πως ήσουν έτοιμος να πάμε να κοιμηθούμε. Σηκώσανε το τραπέζι. Πήγαμε να κοιμηθούμε. Πού κοιμήθηκες? Στο δωμάτιό μας, στο κρεβάτι μας. Καταστράφηκα. Καταστροφή! Αχ, κύριε! Αυτό είναι θανάσιμο χτύπημα. Τι πράγμα σε παρακαλώ πολύ. Μη μιλάς, μη μου μιλάς. Κύριε! Αυτό πια κι αν είναι. Όσο έλειπα εγώ, κάποιος αχρίος την πλάνεψε. Για τι πράγμα μιλάς, καλέ μου άντρα? Ώστε είμαι ο καλός σου άντρας. Δεν είμαι άντρας. Ούτε δικός σου, ούτε κανένας. Δεν είμαι άντρας. Δεν είναι άντρας. Ω, Θεέ μου, άσχημο αυτό. Μα τι κακό έχω κάνει για να μου μιλάτε έτσι? Τι έχεις κάνει? Εσύ η ίδια μου είπες τι έχεις κάνει και με ρωτάς αν είναι κακό? Μα δεν βλέπω γιατί είναι κακό το να περάσει κανείς τη νύχτα με τον άντρα του. Με τον άντρα σου? Ακού αυθάδια. Αν δεν αισθάνεσαι ντροπή για τον εαυτό σου, μπορούσες να αισθάνεσαι για μένα. Δεν μπορείς να με κατηγορήσεις για απιστία, όσο και να προσπαθείς. Τέτοιο πράγμα δεν ξανακούστηκε στην οικογένειά μας. Ω Θεή. Σωσία, με γνωρίζεις, Θαρώ. Πολύ καλά, μάλιστα, κύριε. Δεν δείπνησα στο πλοίο εχθές. Κι εγώ μπορώ να φέρω μάρτυρες. Είναι πράγματι μυστήριο, κύριε. Εκτός αν κάποιος άλλος αμφιτρίωνας σου παίρνει τη θέση όταν εσύ λείπεις. Ένα Σωσία εις διπλούν. Είναι πολύ παράξενο πράγμα. Αλλά αν υπάρχει και αμφιτρίων εις διπλούν, αυτό πια. Μάγια. Αυτό είναι, μάγια. Ορκίζομαι στον παντοδύναμο Δία και στην ήρα τη μητέρα μας, που πρέπει να φοβούμαι και να λατρεύω πάνω απ' όλους, ότι κανένας θνητός εκτός από σένα δεν με πλησίασε ποτέ, ούτε προσέβαλε κανείς την τιμή μου. Μακάρι να ήταν αλήθεια. Είναι αλήθεια. Αλλά τι σημασία έχει αφού δεν με πιστεύεις? Μια γυναίκα μπορεί για όλα να ορκιστεί. Μια αθώα γυναίκα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τον εαυτό της θαραλέα. Να μην το παρακάνει όμως. Γιατί να μην έχει κανείς το θάρρος της αθότητάς του? Αθώα! Σύμφωνα με τα δικά σου μέτρα.
Τι άλλο είναι η πραγματική μου πρίκα τότε? Από τιμή, αγνότητα, υπομονή, σέβαστους θεούς, αγάπη στους γονείς, η επιθυμία να κάνω ευτυχισμένη την οικογένειά μου, εσένα να σ' αγαπώ και να σε υπακούω, να είμαι καλή σε όλους τους φίλους μου και να βοηθώ τους τίμιους ανθρώπους. Αυτή είναι η περιγραφή της τέλειας συζύγου, αρκεί να την πιστέψεις. Μου κάνε τέτοια μάγια που θα αρχίσω να αμφιβάλλω και για το ίδιο μου το όνομα. Ω, το όνομά σου είναι Αμφιτρίων, μη φοβάσαι. Αλλά πρόσεξε μήπως το πήρες δανεικό. Όλοι δανείζουν και δανείζονται από τότε που γύρισαμε απ' έξω. Πάντως, κυρία, δεν θα παραλείψω να εξετάσω το ζήτημα αυτό με κάθε λεπτομέρεια. Θα στο χρωστάω χάρη. Πες μου κάτι. Τι θα έλεγες να φέρω τον ξάδερφό σου ναυκράτη από το λιμάνι? Κάναμε το ταξίδι μαζί. Αν αυτός πει ότι όλα αυτά που λες είναι παραμύθια, τι θα αξίζεις τότε? Βλέπεις κανένα λόγο για να μη σε χωρίσω? Κανέναν απολύτως αν έχω σφάλει. Ωραία. Σωσία, μπάσε μέσα αυτούς που κουβαλάνε τις αποσκευές. Θα γυρίσω γρήγορα. Μαζί με τον Ναυκράτη. Μάλιστα. Τώρα που είμαστε μόνοι, κυρία, πες μου κάτι. Ειλικρινά, είναι κανείς μέσα εκεί σαν και εμένα που να τον λένε Σωσία? Σαν και σένα, Χρύος είναι μόνο ο κύριός σου. Χάσω από τα μάτια μου. Πολύ καλά, κυρία. Ελεήμονες θεοί, είναι απίστευτο να με κατηγορεί ο άντρας μου για τέτοια τερατώδη πράγματα χωρίς την παραμικρή αιτία. Πρέπει να περιμένω τον ξαδερφό μου να Ναυκράτη. Αυτός θα μου δώσει μια εξήγηση, αν υπάρχει.